Πάμε αμέσως στο Skype μας. Θα έχουμε σύνδεση τώρα και θα έχουμε μια συνομιλία με τον εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας. Τον βλέπουμε ήδη στο πλάνο μας, τον Ανδρέα Δημητρίου. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τρεις σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, Ανδρέα, έγιναν πάρα πολλά. Να ξεκινήσουμε όμως με το αγωνιστικό το κομμάτι και αμέσως θα πάμε σε όσα ακολούθησαν και πριν, αλλά και μετά το παιχνίδι. Ποια είναι η άποψη της Ομόνιας για την χθεσινή αναμέτρηση, το 1-1? Εντάξει, είχαμε μια αρκετά καλή παρουσία στο παιχνίδι. Το ελέγχαμε σε όλη την διάρκεια του. Δεν κινδυνεύσαμε σχεδόν καθόλου από την ανόρθωση. Μια ομάδα που ενδεχομένως να ήταν και πιο φορμαρισμένη του πρωταθλήματος μέχρι χθες και γενικά σε πολύ καλή κατάσταση και γενικά μια πολύ καλή ομάδα σε μια πολύ δύσκολη έδρα όπως είναι ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Και φτιάξαμε εμείς τις καλές φάσεις του αγώνα. Καταφέραμε να προηγηθούμε και η εικόνα που έδειχνε το παιχνίδι είναι πως ήταν πολύ πιο πιθανό να έρθει το 0-2 παρά το 1-1. Ωστόσο, στην πρώτη τελική της ανόρθωσης δεχτήκαμε τον γκολ. Ήταν σίγουρα μια ωραία επιθετική προσπάθεια από την ανόρθωση και δεχτήκαμε εκεί τον γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα. Η ομάδα έμεινε συγκεντρωμένη. Μείναμε στο πλάνο μας. Ήμασταν ψύχρεμοι στις δύσκολες στιγμές στο παιχνίδι. Και φτιάξαμε τις ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να πετυχαίναμε το δεύτερο γκολ για να πάρουμε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Νιώθουμε ότι δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε μέσα από το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα ήταν γενικά ένα αρκετά καλό παιχνίδι, ένα ντέρπι ανάμεσα σε δύο καλές ομάδες. Τώρα εμείς έχουμε τρία παιχνίδια μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος. Το μυαλό μας είναι μόνο στο πρώτο από αυτά τα τρία, απέναντι στον Εθνικό. Και ευχηθούμε και στην ανόρθωση καλή συνέχεια στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Επί της ουσίας όμως, αυτή η ισοπαλία τι σημαίνει για την Ομόνια? Αν λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι είσαστε μία από τις τέσσερις ομάδες που θα παλέψετε για εξάδα και οι άλλες ομάδες έχουν και παιχνίδια λιγότερα. Σίγουρα θέλαμε την νίκη, διότι ξέραμε ότι οι τρεις βαθμοί θα μας έδιναν άλλη δυναμική και θα μας βοηθούσαν να καλύψουμε μέρος από το χαμένο έδαφος. Ουσιαστικά για μας το πρόβλημα δεν είναι ο βαθμός που πήραμε στο Παπαδόπουλος ή αν θέλετε το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε αν και το αξίζαμε. Για μας το θέμα δημιουργείται από τους χαμένους βαθμούς σε παιχνίδια στα οποία ήμασταν κατά πολύ καλύτεροι. Είχαμε φτιάξει ευκαιρίες αρκετές για να πετύχουμε γκολ και τα χάναμε ουσιαστικά μόνοι μας, αρκετά παιχνίδια. Θεωρούμε ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε κάτι για το οποίο είναι κρίμα να συζητάμε. Δηλαδή βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι, εάν κάποιος δεν γνώριζε τα βαθμολογικά δεδομένα, σίγουρα δεν θα πίστευε ότι η Ομόνια είναι στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Σίγουρα θα πίστευε ότι η Ομόνια είναι πολύ πιο ψηλά στην βαθμολογία, διότι ομολογουμένως η ομάδα μας δεν είναι για τη θέση που είμαστε τώρα. Ανδρέα, υπάρχουν τέσσερις ομάδες εκεί. Συγγνώμη. Υπάρχουν τέσσερις ομάδες. Είναι η Πάφος, ο Αποέλ, η Ανόρθωση και η Ομόνια. Πιστεύεις ότι η Ομόνια έχει τις λιγότερες πιθανότητες για να μπει στην εξάδα? Είναι μια θεωρητική και υποθετική ερώτηση, Πανίκο. Δεν θέλω να δώσω κάποια απάντηση. Σίγουρα η θέση μας είναι δύσκολη, όμως νιώθουμε ότι με τα τρία παιχνίδια που έχουμε και τους 9 βαθμούς που διεκδικούμε μπορούμε να πλασαριστούμε σε καλύτερη θέση στη βαθμολογία από αυτή που έχουμε τώρα με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Δηλαδή, νιώθουμε ότι ακόμα με τα τρία παιχνίδια που έχουμε μπορούμε να καθορίσουμε τη μοίρα μας. Φτάνει να πάρουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε. Όμως, επαναλαμβάνω, Πανίκο, σε αυτό το πρωτάθλημα δεν μπορείς να βλέπεις τόσο μακριά. Η προσοχή μας είναι στο παιχνίδι απέναντι στον Εθνικό. Ανδρέα, έκανες λόγο νωρίτερα για το ωραίο γκολ το οποίο πέτυχε η Ανόρθωση. Φανταστικό όμως ήταν και το γκολ του Λέτσιαξ.
ίσως από τα καλύτερα τα οποία έχουν επιτευχθεί στην φετινή χρονιά. Θα ήθελα ένα σχόλιο από σένα για το τέρμα αυτό. Ήταν ένα εξαιρετικό γκολ. Ένα γκολ σπουδαίας ποιότητας. Highlight από ένα ποδοσφαιριστή σπουδαίο που έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Ομόνοια. Και που πέρασε δύσκολα το τελευταίο διάστημα όμως. Ενώ είχε κάμψει. Σωστά, Πανικό. Δεν θέλω να καταλήξω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Ομόνοια. Η απόδοση του είναι συνήθως πάρα πολύ καλή. Και αυτός είναι άνθρωπος. Είχε μια περίοδο που δεν ήταν κακός, όμως κάποιες συγκυρίες μέσα στο παιχνίδι ήταν εναντίον του και όμως δεν τον έπειρα από κάτω. Ένα πολύ καλό παιδί καταρχήν, ένας πολύ σωστός επαγγελματίας, ένας δυνατός χαρακτήρας και επανήλθε. Ήταν σίγουρα ένα γκολ το οποίο άξιζε στον Γιάν και θα το θυμόμαστε όλοι και ο ίδιος βεβαίως. Δυστυχώς είναι κρίμα που αυτό το γκολ δεν συνοδεύτηκε με τους τρεις βαθμούς που θέλαμε τόσο πολύ. Λοιπόν, νωρίτερα είχαμε και μία ανακοίνωση από τον Σταύρο Παπασταύρο, τον πρόεδρο της Ομόνιας. Έγιναν κάποια πράγματα και πριν το παιχνίδι, όπως είπαμε νωρίτερα, και μετά το παιχνίδι. Ο πρόεδρος της Ομόνιας, this is Cyprus, είπε, δεν πρέπει να λέμε το this is Cyprus, ούτε το κρύψε να περάσουμε, όπως νομίζω αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Ομόνιας. Αντρέα, τι έγινε ακριβώς, οι ποδοσφαιριστές, σύμφωνα και με το τι λέει η αστυνομία, βγήκαν από άλλη πόρτα. Τι ακριβώς έγινε? Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικά σημεία αυτά που έχετε αναφέρει. Το πρώτο είναι το τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί. Οι ποδοσφαιριστές μας χτυπήθηκαν από μερίδα οπαδών της ανόρθωσης. Τους έφτυσαν. Τους έριχναν μπουκάλια. Και έτρεξαν μέσα στις γειτονίες γύρω από τον Αντρέα Παπαδόπουλο για να γλιτώσουν τα χειρότερα. Αυτό είναι το περιστατικό που έχει συμβεί. Όταν λες χτυπήθηκαν, Αντρέα, δηλαδή ήρθαν σε επαφή με τους φίλους της ανόρθωσης, ήταν εκεί οι φίλοι της ανόρθωσης, τι ακριβώς έγινε? Αν ξέρεις φυσικά, γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ δεν θα ήσουν εκεί κοντά. Καταρχήν να πούμε, Πανίκο, ότι το περιστατικό αυτό είναι πολύ σοβαρό και είναι και απαράδεκτο και δεν μας τιμά ως κυπριακή κοινωνία και αναμένουμε από την πολιτεία να αποδείξει με τους χειρισμούς της και με πράξεις ότι δεν ανέχεται τέτοια περιστατικά και είναι αποφασισμένη να τα πατάξει. Αυτό είναι η ουσία της υπόθεσης. Λοιπόν, το τι έγινε μετά το τέλος του αγώνα, οι τέσσερις ποδοσφαιριστές μας αυτοί μαζί με ένα μέλος της προπονητικής μας ομάδας κατευθύνθηκαν στα αυτοκίνητα δικών τους ανθρώπων που ήταν σταθμευμένα λίγο έξω από τα αποδυτήρια μας, έξω από το στάδιο, για να δουν τους δικούς τους ανθρώπους. Και εκεί, χωρίς κανένα λόγο, χωρίς καμιά αιτία, δέχτηκαν επίθεση από μερίδα οπαδών της ανόρθωσης που βρίσκονταν έξω από την νότια κερκίδα. Όπως είπα και πριν, τους χτύπησαν, τους έφτυναν, τους πετούσαν μπουκάλια και αναγκάστηκαν οι ποδοσφαιριστές να τρέχουν γύρω από τις γειτονιές, γύρω από το στάδιο. Συγγνώμη, Αντρέα, αλλά λίγο έξω από το στάδιο, όπως μας λες, λίγο έξω από το στάδιο, δεν υπήρχε αστυνομία δηλαδή? Αυτό είναι το άλλο σημείο, Πανίκο, στο οποίο είναι καλό να σταθούμε. Στο χώρο που διαδραματίστηκε το περιστατικό, ναι, δεν υπήρχε αστυνομία, αλλά δεν υπήρχε αστυνομία ούτε έξω από τα αποδυτήρια της ομάδας μας. Δηλαδή, εάν αυτή η μερίδα οπαδών αποφάσιζε ότι θα πάμε στα αποδυτήρια της Ομόνιας για τον Α, Β, Γ, Δ λόγο, θα μπορούσαν να έρθουν ανενόχλητοι. Καλά, πού να ήταν η αστυνομία? Μέσα, δηλαδή, δεν υπήρχε ούτε security, δεν υπήρχαν έξω τίποτα. Υπήρχαν επιτηρητές, 3-4 παιδιά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούσαν. Συγγνώμη, να κάνουν κάτι. Αστυνομία στο γήπεδο υπήρχε? Υπήρχε αστυνομία στο γήπεδο. Τώρα, γιατί δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο, δεν γνωρίζουμε και φανταζόμαστε ότι αυτό θα είναι μέρος της έρευνας που η αστυνομία εξάγγελε τι θα κάνει. Δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε αστυνομική δύναμη το δεδομένη χρονική στιγμή στο συγκεκριμένο σημείο. Μα στο Αντώνης Παπαδόπουλος, αν μιλάμε για αστυνομία στο Αντώνης Παπαδόπουλος, είναι σε δύο χώρους που μπορεί να πάει. Είναι στον χώρο των αποδυτηρίων και πίσω από την νότια που μαζεύεται κόσμος. Άμα δεν είναι σε αυτούς τους δύο χώρους, πού μπορεί αλλού να πάει η αστυνομία? Να κάνει τι δεν ήταν, αλλού? Δεν υπήρχε.
Και ευχόμαστε ότι αυτό που αναφέρει η αστυνομία στην ανακοίνωση της, ότι οι ποδοσφαιριστές κατευθύνθηκαν σε διαφορετικό σημείο από αυτό που είπε η αστυνομία, να μην είναι και μία δικαιολογία για το τι έχει συμβεί. Αυτό είναι ένα μέρος το οποίο να το συζητήσουμε, ναι. Όμως το τι έχει συμβεί και το γεγονός ότι η πολιτεία απέτυχε να προσφέρει ασφάλεια, αυτό είναι ένα διαφορετικό σημείο. Μήπως είχαν μαζευτεί εκεί που διαχωρίζονται οι δύο κερκίδες, η Βόρεια με την Δυτική που ήταν η οπαδή της Ομόνιας, και δεν έμεινε άνθρωπος στους άλλους δύο χώρους, στα αποδυτήρια και στην Νότια? Πανίκο, αυτό είναι μία από τις υποθέσεις που κάνουμε. Ναι, υποθέσεις, ερωτήματα κάνω. Ναι. Ναι, είναι μία υπόθεση που κάνουμε, όμως θα έπρεπε να υπάρχει και στους δύο χώρους. Αντρέα, εσείς πώς ενημερωθήκατε ότι υπήρξε αυτό το επεισόδιο? Η ενημέρωση ήρθε από τη σύζυγο του ενός από τους ποδοσφαιριστές μας. Διότι η οποία τι σας είπε? Η γυναίκα περίμενε τον σύζυγο της να πάει στο αυτοκίνητο και είδε το περιστατικό. Είδε τον σύζυγο της να ζει, να βιώνει αυτό το περιστατικό, να τρέχει, να γλιτώσει και να εξαφανίζεται από το ψυχικό της πεδίο. Και πανικοβλημένη μας ενημέρωσε ότι έχει συμβεί. Και εκεί προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση και να εντοπίσουμε τους ποδοσφαιριστές μας που βρίσκονταν. Δεν γνωρίζαμε την στιγμή που βρίσκονταν. Έτρεξα για να γλιτώσουν και δεν ξέραμε πού ήταν. Τους εντοπίσαμε όμως αργότερα. Αστα πάντως η αστυνομία του Πανίκο έχει εκδώσει ανακοίνωση και έχει πει ότι ήδη έχουν εκδοθεί δύο εντάλματα σύλληψης για άτομα τα οποία αναζητούνται. Πανίκο, εμείς έχουμε πολύ μεγάλες απαιτήσεις από την πολιτεία για το περιστατικό αυτό. Χτυπήθηκαν ποδοσφαιριστές μας και μέλος του τεχνικού μας επιτελείου από οπαδούς. Τους έτρεχαν στις γειτονιές, τους πετούσαν μπουκάλια, τους έφτυναν. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Να σας πω απλά ένα παράδειγμα το οποίο δυστυχώς έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν. Για παράδειγμα, οι ποδοσφαιριστές στην προσπάθεια τους να αποφύγουν όλο αυτό. Αν τους χτυπούσε ένα αυτοκίνητο, τι θα γινόταν? Αν έπεφταν κάτω και χτυπούσαν. Ναι. Αντρέα, να ρωτήσω κάτι. Σωστά. Επιβάλλεται να αποδοθούν ευθύνες για το ψεσινό και είναι φανερό ότι κάτι πήγε λάθος στον όλο σχεδιασμό του χθεσινού αγώνα και η πολιτεία οφείλει να αποδείξει ότι υπάρχει κράτος, ότι υπάρχουν νόμοι και ότι υπάρχουν επιπτώσεις για όσους παραβιάζουν την νομοθεσία. Σωστά. Αντρέα, να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Μας είπες ότι οι ποδοσφαιριστές χτυπήθηκαν. Το μέλος της προπονητικής ομάδας χτυπήθηκε. Έχετε πάει στο νοσοκομείο για να πάρετε εκθέσεις ιατρικές, για να τα καταθέσετε αν σας ζητηθεί από την αστυνομία όλο αυτό το σκηνικό? Πανίκο, στην αστυνομία έχουν γίνει επαφές. Έχουν γίνει καταγγελίες επίσημα. Θα γίνει και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για το περιστατικό αυτό. Απλά στο σημείο αυτό, Πανίκο, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, διότι δεν θέλουμε να παραξηγηθεί. Κάτι που έχει διευκρινίσει και ο πρόεδρος. Εμείς δεν έχουμε παράπονα από την επίσημη ανόρθωση. Η φιλοξενία τους ήταν αψογή στο γήπεδο και αυτή η συμπεριφορά για την οποία συζητάμε τώρα είναι κοινωνικό φαινόμενο και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Ούτε θέλουμε να στιγματίσουμε όλους τους παδούς της ανόρθωσης. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να δούμε στα μάτια, να δούμε ότι υφίσταται και να μην αρχίσουμε να λέμε δικαιολογίες. Μα οι ποδοσφαιριστές κατευθύνθηκαν εκτός. Όχι, δεν είναι εδώ το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει αυτό και όλοι το γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτό το κοινωνικό φαινόμενο στις τάξεις της κυπριακής κοινωνίας και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να το δεχτούμε και να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά, Ανδρέα, για να κάνουμε ακόμη μια διευκρίνηση, διότι όπως μας έχεις πει, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με την διοίκηση της ανόρθωσης, ότι η φιλοξενία της ήταν πάρα πολύ καλή, άψογη όπως την χαρακτηρίσες. Αυτό να υποθέσουμε ότι ισχύει και για τον κόσμο της ανόρθωσης που ήταν στις εξέδρες, δηλαδή το παράπονο σας έχει να κάνει με τον κόσμο που ήταν εκτός γηπέδου, μπορεί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός? Είναι ξεκάθαρο, Πανίκο, ότι τα περιστατικά, τόσο αυτό που περιγράψαμε, όσο και το περιστατικό με τους φιλάθλους μας που μιλήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας, πρωταγωνιστές σε αυτά τα δύο περιστατικά ήταν η ίδια μερίδα οπαδών.
οι οποίοι έχουμε την εντύπωση ήταν εκτός γηπέδου. Αυτό που εντάξει δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια, όμως έχουμε αυτή την εντύπωση ότι, ότι παρέμειναν εκτός γηπέδου. Ναι. Ενώ και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ναι. Και όπως είπε ο πρόεδρος, δεν ακούσαμε και αυτό. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στην Κύπρο. Όχι. Δεν είναι έτσι η Κύπρος και πρέπει, πρέπει όλοι μας να σταματήσουμε να λέμε αυτό το πράγμα. Το Δύσης Σάιπρος. Δεν είναι. Η Κύπρος είναι μια φιλόξενη χώρα με καλούς ανθρώπους, με ηθικούς ανθρώπους. Αυτή λίγη είναι το πρόβλημα και αυτοί είναι που πρέπει να απομονωθούν και όχι όλοι οι υπόλοιποι να συμβιβάζονται και να αποδέχονται τέτοια γεγονότα. Και μια τελευταία διευκρίνηση αυτό. Συγγνώμη, Πανίκο. Μια τελευταία διευκρίνηση σε αυτό που είπε ο Πανίκος. Κάνατε καταγγελία στην αστυνομία ή θα κάνετε? Ναι, έχουμε κάνει την πρώτη επαφή για την πρώτη επικοινωνία με την αστυνομία. Και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουμε ό,τι μας ζητηθεί. Ναι. Διότι θέλουμε να συμβάλλουμε στο να αποδοθούν ευθύνες και θέλουμε να δούμε, πραγματικά περιμένουμε να δούμε πόσες συλλήψεις θα κάνει η αστυνομία, ποιοι θα συλληφθούν για αυτό το περιστατικό, ποιοι θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και ποιες ποινές θα τους επιβληθούν. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και ποια θα είναι η κατάληξή του. Θα το επαναφέρουμε συνέχεια, διότι υπάρχει τάση στην Κύπρο να ασχολούμαστε πολύ με κάτι όταν είναι στην επικαιρότητα και στα 2-3 μέρες το ξεχνάμε. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Ανδρέα μου, μια τελευταία ερώτηση. Ο Μάταυς υπόγραψε, ανακοινώθηκε από την Ομόνοια. Θα προλάβετε σαν Ομόνοια να ανακοινώσετε και δεύτερο ποδοσφαιριστή μέχρι αύριο? Κάνουμε προσπάθειες, Πανίκο. Για να ολοκληρώσουμε με κάποιον από τους ποδοσφαιριστές που έχει προκρίνει η τεχνική ηγεσία και η ομάδα προγραμματισμού ότι μπορούν να μπουν στο πλάνο μας και να μας βοηθήσουν άμεσα. Και είναι κάτι το οποίο θα δούμε. Έμεινε λίγος χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση της μεραπηγής περίοδου και θα δούμε αν αυτές οι προσπάθειες μας θα καρποχωρήσουν ή όχι.